Σήμερα είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Δηλαδή, σήμερα τελειώνει η απόδοση της εορτής της Παναγίας και όπως κάνουμε και εμείς τα 9 μέρα στην κίνηση των δικών μας ανθρώπων, έτσι κάνουν και τα 9 μέρα στην Παναγία. Και όταν πήγε βέβαια ο Θωμάς στον τάφο για να τον δει, για να δει την Παναγία και να την προσκυνήσει, είδε ότι εκεί δεν υπήρχε ούτε το σώμα της Παναγίας. Γιατί ο Χριστός μας την πήρε ολόκληρη πάνω στους ουρανούς. Ολόκληρη είναι στους ουρανούς της Παναγίας. Και είναι μάνα μας και είναι βοηθός μας και είναι φίλη μας και είναι τα πάντα. Σήμερα όμως διαβάζοντας και το Ευαγγέλιο Παναγιά μας λοιπόν, αλλά και το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι λες και γράφτηκε για τις μέρες τούτες εδώ που ζει ο καθένας. Δέστε λίγο πόση δύναμη, πόσο κουράγιο και πόση όρεξη παίρνει ο καθένας, διαβάζοντας και ακούγοντας τούτο εδώ το Ευαγγέλιο. Έστειλε, λέει ο Χριστός, τους μαθητές να μπουν στο καράβι για να περάσουν απέναντι. Και ο ίδιος πήγε, λέει, να προσευχηθεί. Πήγε να προσευχηθεί. Και την ώρα που προσεύχονταν ο Χριστός, νιώθε ότι οι μαθητές του χτυπιώνται από τα κύματα και η βάρκα είναι έτοιμη να βουλιάξει. Και φοβούνται οι μαθητές καημένοι ότι μπορεί και να βουλιάξουν. Που να ξέραν ότι ο Χριστός όμως, ο δάσκαλός τους, προσεύχονταν για αυτούς. Και πηγαίνει ο Χριστός και να τους βρει. Και τον νιώθουνε ότι κάποιος είναι, αλλά φοβούνται ότι μπορεί να είναι, λέει, και φάντασμα, γιατί τον είδα να περπατάει πάνω στο νερό. Τόσο απλά τα έκανε όλα ο Χριστός. Να περπατάει πάνω στο αφρισμένο το νερό και στα κύματα. Και τότε, λέει, ο Πέτρος που τον είδε να περπατάει στο νερό, και τους λέει ο Χριστός, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Και ζητάει ο Πέτρος, του ζητάει, του Χριστού, να του δώσει και αυτού τη δύναμη να περπατήσει πάνω στο νερό. Και του λέει ο Χριστός, έλα περπάτα, εγώ στο λέω. Και αρχίζει να περπατάει και ο ίδιος ο Πέτρος. Περπατάει. Ναι. Εδώ όμως τώρα είναι η σημασία. Μόλις, λέει, όμως ένιωσε ότι ο άνεμος είναι δυνατός εναντίον του, φοβήθηκε. Και μόλις φοβήθηκε, άρχισε να νιώθει ότι βουλιάζει. In hard εναντίον ο άνεμος, ήταν αντίθετος. Και τι φωνάζει το Χριστό, Κύριε σώσον με. Και τι κάνει ο Χριστός, την πιο απλή κίνηση που κάνει πάντα ο Χριστός μας σε όλους. Του δίνει το χέρι του. Τι του λέει όμως, Πέτρε,
τι εδίστασες, γιατί δίστασες, γιατί δίλιασες μωρά, αφού είμαι εγώ εδώ ο Χριστός. Και μπήκε, λέει, μπήκαν και οι δυο μες στη βάρκα και μόλις μπήκαν μες στη βάρκα, σταμάτησαν τα πάντα και τον προσκύνησαν οι μαθητές. Τι να κρατήσουμε τώρα. Εγώ κρατάω ότι όταν ο Χριστός έδωσε στον Πέτρο, το πρώτο που κρατάω, όταν έδωσε στον Πέτρο την ευλογία να περπατήσει, περπάτησε. Αλλά ενώ ήταν εκεί ο Χριστός, ο Πέτρος δίλιασε. Γιατί μωρέ το κάνουμε και εμείς συνέχεια αυτό, ενώ ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός εδώ, ότι ξέρουμε ότι είναι κοντά μας, ξέρουμε ότι μας αγαπάει, ξέρουμε ότι μας νοιάζεται, ξέρουμε ότι μας βοηθάει, δηλιάζουμε και νομίζουμε ότι βουλιάζουμε κι εμείς μέσα στα προβλήματά μας και στις δυσκολίες μας. Και το δεύτερο που κρατάω, ότι του δώσε το χέρι αμέσως ο Χριστός. Και αφού πήρε το χέρι, περπάτησε ξανά. Ξαναμπήκαν μαζί στη βάρκα. Και το τρίτο, ότι μόλις μπήκε ο Χριστός μέσα, μόλις μπήκε ο Χριστός μέσα στη βάρκα, όλα ησύχασαν. Hey, την έχουμε πάντα την απάντηση. Πάντα την έχουμε την απάντηση, πάντα. Και το χέρι του Χριστού το έχουμε και την αγάπη του Χριστού την έχουμε και την έννοια του Χριστού την έχουμε και την ευλογία του Χριστού την έχουμε. Και ο Χριστός πάντα έρχεται να μας ειρηνεύσει τα προβλήματα, την ψυχή μας, τα μυαλά μας, το άγχος μας, τον φόβο μας. Αρκεί να τον θέλουμε, μωρέ, να τον θέλουμε, να τον θέλουμε. Δεν τον θέλουμε φαίνεται. Και επειδή δεν τον θέλουμε, τούτο εδώ γίνεται η τρικυμία η δικιά μας. Δεν είναι η θάλασσα. Είναι και η θάλασσα στους ναυτικούς μας. Η τρικυμία η μεγάλη που μας πνίγει όλους είναι το μυαλό μας. Εκείνα τα βράδια, μωρέ. Εκείνα τα βράδια, μωρέ. Που πνιγόμαστε. Και εγώ σας είπα κάτι. Όταν δεν τα βρίσκετε με το Θεό τα βράδια, είναι ο παπάς εδώ να τα βρείτε, μωρέ. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω την αίσθηση ότι κοιμάμαι τελευταίος από όλους σας. Και απόψε γύρω στις 3 κοιμήθηκα και στις 6 ώρα ήμουν εδώ στο ναό. Μη μένετε μόνοι. Μην αφήνετε τόπο στο διάβολο να έρχεται και να βάζει σκέψεις. Σκέψεις και να μην τελειώνουν. Διώξτε τες, μωρέ, και απλώστε το χέρι στο χέρι του Θεού να το πιάσετε. Ή απλώστε στην Παναγιά, στους Αγίους. Και αν δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, απλώστε το χέρι στον πνευματικό σας ή κι αν μέχρι εκεί δεν φτάνουμε, απλώστε το χέρι στους φίλους σας και αυτοί σαν αποσταλμένοι από το Θεό είναι πάντα. Εμείς διαλέγουμε τη μοναξιά και η μοναξιά είναι μαρτύριο. Η μοναξιά είναι το βάσανό μας. Το μόνοι μας που παιδευόμαστε είναι το βάσανό μας. Αυτό είναι που μας σκοτώνει, αυτό είναι που μας βασανίζει, αυτό είναι που φτιάχνει τρικυμίες μέσα μας, ατελείωτες.
ατελείωτες τρικυμίες, ατελείωτες. Και μόλις μπει η χάρη και η ευλογία και η αγάπη του Θεού ή η αγάπη των ανθρώπων μέσα μας, λαγαλινεύουν. Γιατί δεν το προτιμάμε έτσι? Γιατί είμαστε χαζοί. Και επειδή είμαστε χαζοί, σκεφτόμαστε χαζά. Και όταν σκεφτόμαστε χαζά, σας είπα, η τρικυμία είναι εύκολη και το πνίξιμο είναι εύκολο. Πόσες φορές μου λένε, ατελείωτες φορές μου λένε άνθρωποι, άχρε πάτερ, έρχομαι, με παίρνεις μια αγκαλιά, μ' ακούς 5 λεπτά, μου διαβάζεις και την ευχούλα και μετά μέσα μου δεν με βασανίζει τίποτα. Χτες, το απόγευμα, ενώ δεν ήταν η σειρά να έχω εξομολόγηση, καμιά 30 πέρασαν. Τίποτα, μικρός είναι ο αριθμός αυτός. Και έρχεται ένα παλικάρι. Του λέω, από πού ήρθες εσύ καλό μου? Απ' την Αθήνα, παπά. Πήρα το τρένο, πήρα το λεωφορείο και επειδή δεν είχε λεωφορείο για Σαρακίνα, για λίγο οι πρόεδροι του χωριού να προσέξουν κάτι. Τι έγινε, μας απομόνωσαν τελείως? Δεν έχει λεωφορεία? Έχει. Έχει. Ναι. Είχε χτες. Ένα. Έχει. Ένα. Μάλιστα, εγώ όταν ήρθα είχε 4-5 την ημέρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήρθε μέχρι Γερακαρού και μετά πήρα, λέει, με τα πόδια και ήρθα εδώ. Και θα ξαναπάρω, λέει, με τα πόδια Γερακαρού, Γερακαρού, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Για να φτάσω, λέει, σήμερα πρωί-πρωί, το έχει κανονίσει, να πάω και να κοινωνήσω. Και στο δρόμο, λέει, δεν θα φάω και τίποτε αρτήσιμο, Σάββατο και Κυριακή που θα πηγαίνω τη νύχτα. Μόνο νεράκι. Να ποιοι ξέρουν να γαλινεύουν τα μέσα τους, έστω και αν χρειαστεί να κάνουν 570 τόσα χιλιόμετρα. Και εμείς καθόμαστε στο διπλανό χωριό ή στο παραδιπλανό χωριό ή στο ίδιο το χωριό, μπορεί και στο ίδιο το χωριό, και γίνεται φουρτούνα, 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 φουρτούνα μέσα. Βουλιάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν να ψάξουμε τόσους τρόπους μας άφησε ο καλός ο Θεούλης να γαλινεύουμε. Και όταν πήγε κοντά τους, τι τους είπε? Ειρήνη ημίν. Και στο Ευαγγέλιο το πρωινό πάλι αυτά είπε όταν εμφανίστηκε στους μαθητές. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη τι σημαίνει, μωρέ? Να γαλινεύσουμε, να γαλινεύσουμε, να γαλινέψουν όλα και να απολαμβάνουμε τη ζωή, τους φίλους μας, το Θεό και τον εαυτό μας. Και τον εαυτό μας. Πήγα προχθές επίσκεψε μια οικογένεια και χθες σε μια άλλη οικογένεια. Τι ωραία που ήταν, τι γαλήνη που είχαν, τι ομορφιά που είχαν και η μία και η άλλη οικογένεια. Και όποιος ρώτησα, λέει, τι ωραία περνάμε, παπά μου, γιατί είμαστε αγαπημένοι, είμαστε καλά. Έτσι λοιπόν να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε αγαπημένοι. Κι αν είμαστε και ταπεινοί, να το ο Παράδεισος, δεν θέλει άλλο τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το καλοκαίρι, δεν έφυγε ακόμα, μη κοτεύετε, θα τη βγάλουμε καθαρή, από εδώ, από εκεί θα τη βγάλουμε, αρκεί να έχουμε τούτο εδώ ήρεμο.
και την καρδιά μας δοσμένη στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Και θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα μας τα δώσει όλα. Δύο βήματα είναι ακόμα τα προβλήματα και θα τελειώσουμε. Να είμαστε καλά όλοι, καλό καλοκαίρι στη συνέχεια. Δεν μπαίνει ο χειμώνας, μην αρχίσουμε να λέμε καλό χειμώνα από τώρα, γιατί θα είναι μακρύς μετά ο χειμώνας και φέτος θα είναι ακόμα πιο μακρύς. Όποιος θέλει μετά να μείνει να με δει. Βέβαια εγώ δεν ξέρω γιατί μετά έχω σήμερα δύο γάμους και δύο βαφτίσια. Και δύο γάμους. Βέβαια, τι άμα τους κάνουμε, τους κάνουμε διπλούς τους γάμους και διπλά και τα βαφτίσια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, καλημέρα. Αμήν.